ενημέρωση που έχω από τα Ηνωμένα Εθνή είναι ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες. Εκείνο που θέλω να αναφέρω σε συνέχεια των όσων ανέφερα χθες, από αύριο το πρωί θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις που λήφθηκαν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Είπα ότι οι αποφάσεις δεν θα δημοσιοποιηθούν. Κάποιες από αυτές θα είναι ορατές, κάποιες δεν θα είναι ορατές. Θα αφορούν και το φράγμα, κύριε Πρόεδρε, το Αγίου Μετίου. Επαναλαμβάνω, δεν θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση. Η Εθνική Φρουρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, είπα και χθες ότι αποφασίσαμε τον τρόπο αντίδρασης. Από αύριο το πρωί αυτός ο τρόπος μπαίνει σε υλοποίηση, εκτός αν υπάρξουν και μακάρι να υπάρξουν εξελίξεις στην προσπάθεια που συνεχίζουν τα Ηνωμένα Εθνή και όπως σας είπα μας ενημέρωσαν και πριν λίγο. Ένας από τους λόγους, αν θέλετε, υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά ένας από τους λόγους που επιχειρείται αυτή η ένταση είναι έτσι ώστε να αποτραπεί η όποια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλών. Είναι γνωστή η στάση της τουρκικής πλευράς, φοβούνται να προσέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών.